Γεια σου Νίκο, καλησπέρα. Καλά, πώς είσαι? Καλά, δόξα τω Θεώ. Είχαμε ακόμη μια ανακοίνωση όντως, αναμενόμενη. Πενταετία, Ναι, είναι... Άλλη εποχή. Άλλη εποχή, ναι, μας θυμίζει τις παλιές εποχές, είναι αλήθεια. Αλλά είναι ένα project για τον Άρη, όπως έχω πει ο συγκεκριμένος, και δεν ξέρω, εγώ έχω ένα πολύ καλό feeling για αυτό το Μιτσιρικά, τον Álvaro Zamora, που έρχεται με το βραβείο του καλύτερου νεαρού παίκτη, κάτω των 21 στην πατρίδα του, με διεθνείς συμμετοχές ήδη, με παρουσία στο πρόσφατο Μουντιάλ με την εθνική ομάδα, με καλά στοιχεία, είναι τεχνίτης, είναι καλός πασέρ, είναι καλός δριμπλέρ, είναι ένα πολύ ελπιδοφόρο project. Για να το δούμε, το θέμα να προσαρμοστεί και γρήγορα, γιατί αυτοί που έρχονται από εκεί και πήγαν πρώτη φορά από την πατρίδα τους και οι πιτσιρικάδες θέλουν λίγο χρόνο. Είναι καλό ότι είναι ο Ματαρίτα ο συμπατριώτης του και πιο μεγάλος φυσικά και πιο έμπειρος για να τον πάλι λίγο να τον βοηθήσει. Νομίζω και ο Πάλμα θα τον βοηθήσει, ήδη από ό,τι μαθαίνω έτσι τον έχει πάρει από κοντά. Αν τον βοηθήσουν γρήγορα να προσαρμοστεί, θα βοηθήσει και πιο γρήγορα ο συγκεκριμένος. Μπορεί να παίξει και στα πλάγια της επίθεσης, αριστερά και δεξιά, κατά βάση στα πλάγια της επίθεσης παίζει, αλλά και λίγο πιο μέσα άμα χρειαστεί μπορεί να παίξει. Με τον έτερο γιατί καθυστερεί η ανακοίνωση? Και συγγνώμη να πω, να προσθέσω, ναι, γιατί πια έχουμε χάσει την μπάλα με αυτά τα ονόματα, είναι Zamora όπως είπε και ο ίδιος και όχι Zamora, μας τα αλλάζει και αυτό. Ναι, Zamora, οκ. Zamora, εντάξει. Ο Ζήλ που έγινε Ζούλ και ο Zamora που γίνεται Zamora. Το θέμα είναι ότι τουλάχιστον έρχονται και ξεκαθαρίζουν πώς λέγονται, γιατί ξέρεις, λέμε κάποιους που δεν έρχονται και ποτέ, έτσι. Ναι, εντάξει, οκ. Ο Κάρσον λέγεται Κάρσον πάντως, εντάξει. Αυτός δεν αλλάζει, απλά πήγε Σουηδία και θα επιστρέψει τη Δευτέρα να μπει στις προπονήσεις. Άλλωστε ο Άρης έκανε μια προπόνηση σήμερα, ελήψη φιλικού αγώνα. Ο Τερζής και με αυτό το σκασμό που έχει τους 40 βαθμούς έδωσε το ελεύθερο στους παίκτες να έχουν μια μισή μέρα ένα από τα τελευταία ρεπό πριν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Θα επιστρέψουν την Κυριακή το πρωί στις προπονήσεις και γίνεται μια αγωνιώδης προσπάθεια να βρεθεί ένα φιλικό παιχνίδι για την άλλη εβδομάδα για να είναι μια πρόβα τζενεράλε των ευρωπαϊκών παιχνιδιών. Δεν ξέρω πού θα γίνει βέβαια, γιατί το Βικελίδη δεν είναι έτοιμο και δεν θα είναι νομίζω την άλλη εβδομάδα από ό,τι μαθαίνω. Ίσως χρειαστεί ο Άρης να πάει σε κάποιο άλλο γήπεδο να παίξει, εφόσον βρει φυσικά αντίπαλο. Τουλάχιστον το δεύτερο θα γίνει στη Θεσσαλονίκη, έτσι, παιχνίδι του conference. Ναι, όχι, θα είναι έτοιμο μέχρι τότε. Πάλι καλά. Θα είναι έτοιμο, θα είναι έτοιμο. Μάλιστα. Τι άλλο περιμένουμε τώρα? Κύριε, ο Άρης τώρα κινείται για να προσθέσει ένα στόπερ, για να έχει μια πιο έτοιμη λύση πίσω από Μπράμπετς και Φαμπιάνο, γιατί ο πιτσιρικάς ο Αιδόνης θα χρειαστεί τον χρόνο του νομίζω, όπως φάνηκε και τα πρώτα φιλικά παιχνίδια. Θέλει λίγο να ξεψαρώσει που λέμε. Μιλάει με μία-δύο περιπτώσεις, έχει μία επαφή αυτές τις μέρες, έχει στοχεύσει σε μία-δύο περιπτώσεις κεντρικών αμυντικών, περιμένει κάποιες απαντήσεις, θέλει να το τελειώσει γρήγορα και αυτό, ενώπιση των ευρωπαϊκών αγώνων, των πρώτων, και από εκεί και πέρα, εντάξει, Νίκο, όμως πιο ήρεμα, ο Παλίκουτσα, χωρίς άγχος, χωρίς μεγάλη πίεση, μπορεί να περιμένει, να δει πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση στο ρόστερ, αν θα προκύψει πρόταση για τον Πάλμα, τι θα κάνει ο Γκρέι, αν θα φύγει ο Νταμπό που αυτός ακόμη εδώ είναι. Αργότερα τον Αύγουστο πάντοτε μπορεί να προκύψουν και ξέρεις περιπτώσεις, λίγο τα καφέ να πέσουν, αν προχωρήσει ο Άρης και λίγο στην Ευρώπη να αλλάξουν και τα οικονομικά δεδομένα. Εντάξει, χωρίς άγχος μετά θα δει τι μπορεί να κάνει. Μάλιστα. Πάντως αυτό με το φιλικό είναι θέμα. Πρέπει να γίνει ένα φιλικό, πρέπει να γίνει οπωσδήποτε. Είναι πολύ μεγάλο το διάστημα από το προηγούμενο φιλικό μέχρι τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Νομίζω πρέπει οπωσδήποτε, γιατί είναι πολλά τα καινούργια πρόσωπα, πρέπει να δέσουν μεταξύ τους, έρχονται συνεχώς καινούργοι, μπαίνουν στις προπονήσεις. Πρέπει ένα παιχνίδι την άλλη εβδομάδα να γίνει. Μάλιστα. Okay, άμα έχουμε νεότερα θα μας ενημερώσει, φαντάζομαι. Να είσαι καλά, Νίκο μου. Καλή συνέχεια, Αλεξανδρόπουλε. Λοιπόν, καλώς το Κυριάκο στο φίλο μου, τον Αλεξανδρόπουλο, ο οποίος.